το 75 την έκανα την ταινία. Δηλαδή πόσα χρόνια από τότε. 34. Εκεί πάνω τι είναι. Ερήπια είναι. Εκεί είναι στρατόπεδο. Εδώ είχαμε στήσει τη σκηνή με το πιάνο, με τον Τζούμα. Το ρεπεράζ αυτό είχε γίνει τότε με τον Παπαλιό, έτσι. Ναι, με τον Παπαλιό. Ήταν μαζί μου η Νανάη Καλιανέση που είχε τον εκδοτικό οικοκέντρο, ο Παπαλιός, ο Γιάννης Καλαϊτζής, αν θυμάμαι καλά, ο σκηνογράφος, ένας άλλος φίλος ο οποίος ήταν εκτοπισμένος εδώ και ήρθαμε με ένα σκάφος του Παπαλιού για ορισμένες ώρες, δηλαδή βγήκαμε στη ΣΦΑ, δηλαδή η ΣΦΑ με ενδιέφερε γιατί αρχιτεκτονικά και χορογραφικά είναι και τα κτίρια πιο εντυπωσιακά, πιο φυλακή δηλαδή. Δηλαδή σε αυτά τα σημεία δεν γυρίσαμε γιατί όταν θα πάμε πάνω στο χώρο θα σας εξηγήσω γιατί διαλέξαμε το χώρο αυτό. Λοιπόν, εδώ πέρα κάναμε την πρώτη σκηνή που ξεκινήσαμε πίσω από εκεί από τα βράχια που είναι ο Τζούμας ξαπλωμένος και απέναντι στο λόφο είναι οι στρατιώτες. Και θυμάμαι ότι όταν ήρθαμε φτάσαμε πρώτα το συνεργείο. Το πρώτο καΐκι ήταν το συνεργείο, το δεύτερο καΐκι ήτανε ένα πιάνο μαύρο με ουρά που μου το είχε δώσει ο Φίνος για να το χρησιμοποιήσουμε εδώ, σε αυτή, εδώ πάνω που κάναμε μια σκηνή και ένα άλογο άσπρο,
Ήταν τελείως παρανοϊκό. Και μετά φτάσανε 70 στρατιώτες που μας τους είχε δώσει το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης για κομπάρσους, οι οποίοι όταν βγήκανε περίπου εδώ πέρα, βγήκανε σαν χαμένοι. Λέω, εδώ που έχουμε έρθει θα καθίσουμε 5-6 εβδομάδες. Μαζεμένα τους τα είπα. Λέω, αύριο το πρωί θα σας πω να ανεβείτε σε αυτό το λόφο και να μείνετε για ώρες μέχρι να τελειώσουμε τη σκηνή. Αν μου πείτε ότι δεν θα ανεβείτε, θα μπούμε στο καΐ και αυτή τη στιγμή να φύγουμε. Και μου λένε στρατιώτες, όχι, θα μείνουμε, κύριε Βουλέρη. Εγώ την ιστορία της εξορίας την είχα ξεκινήσει μέσα στη δικτατορία. Με ενδιέφερε πάντα να κάνω μια ταινία. Και όπως ξεκινάω σε κάθε ταινία, άρχισα να ερευνώ την εποχή, να ψάχνω και ντοκουμέντα. Έμενα στην Ασκληπιού και Καλλιδρομίου τότε, εκεί που μένεις εσύ τώρα κοντά, και λίγο πιο πάνω στην Ασκληπιού έμενε ο Νίκος ο Μάργαρης, ο οποίος έχει γράψει ένα δίτομο βιβλίο. Και κάθε πρωί πήγαινα στο σπίτι του και ανοίγαμε τα βιβλία, μου έβγαζε φωτογραφίες. Ήταν ένα είδος συμβούλου. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε ο Μάργαρης και η δουλειά που είχε κάνει για τη Μακρόνισσοτ, δεν μπορούσα να βρω καμιά άκρη στην έρευνα. Και ετοίμαζα την ταινία. Δεν φανταζόμουν βέβαια ότι μπορώ να την κάνω μέσα στη δικτατορία, αλλά δεν φανταζόμουν και το γεγονός ότι κάποια στιγμή θα με πιάνανε και θα πήγαινα κι εγώ εξορία. Η δικιά μου η προσωπική εμπειρία στη Γιάρο ήταν ένας συναισθηματικός οδηγός, ένας οδηγός ψυχικός και καλλιτεχνικός μαζί. Δηλαδή, τι είναι η εξορία πέρα από τα βασανιστήρια εδώ πέρα της Μακρονήσου ή τη σκληρή ζωή. Είναι ο χρόνος που δεν περνάει. Είναι καταπληκτικό το συνέστημα όταν ξαφνικά από τη στιγμή που θα συλληφθείς και θα σου βγάλουν τα κορδόνια και τη ζώνη μήπως κρεμαστείς στην ασφάλεια ή μετά όταν σου δίνουν ένα χαρτί να πας εξορία κάπου, ο χρόνος που έχεις μπροστά σου είναι άγνωστος. Στη Γιάρο πήγαμε με μεγαλύτερο καΐκι. Είμαστε 7 ή 8 άτομα εξόριστοι. Η διαφορά με την Μακρόνισσο είναι το σύμπλεγμα, το κτηριακό συγκρότημα των φυλακών, το οποίο σου κόβει τα πόδια με το που το βλέπεις. Με τούβλο,
τεράστιο, κλειστή φυλακή ουσιαστικά, δηλαδή καμία σχέση με, το, με τη Μακρόνισο. Ο αρχιτέκτον του λοταριού να παρουσιαστεί στο γραφείο Β1 διπόθεσή του. Θυμάμαι ότι όταν βγήκαμε από το Καΐκι, μαζί μας ήταν και ο Γιώργος Μαύρος, αρχηγός κόμματος. Οι χωροφύλακες στη Γιάρο δεν φοράγανε τις στολές, ήταν με πολιτικά. Και καθώς έδαινε το Καΐκι, είχαμε από μια βαλίτσα ο καθένας τα πράγματά μας, ας πούμε, και λίγο. Ήταν ένα νεαρό παιδί, 18-19 χρονών, λιγερός, έτσι, όμορφο αγόρι. Χωρίς να μας μιλήσει, μας δείχνει το μονοπάτι που θα πηγαίναμε στη φυλακή. Και καθώς πλησιάζουμε, ο Μαύρος, έτσι, λόγω στυλ και στυλ εξουσίας δηλαδή, προχωρούσε μπροστά και πήγε να μπει πρώτος στη φυλακή. Και του λέει αυτό το 18χρονο παιδί, «Πστ, εσύ εκεί, στη σειρά». Και μας έσπασε τον τζαμπουκά, που λέμε, με αυτή την απλή κουβέντα. Υπάρχουν ακόμα μερικοί που μολύνουν την ατμόσφαιρα και μας εκθέτουν. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι για αυτήν την καθυστέρηση. Δεν πρέπει να εφησυχάζουμε και να αρκούμεθα στην προσωπική μας περίπτωση. Εφ' εξής, η συμπεριφορά εκάστου θα εκτιμάται από την ενεργητική συμμετοχή για την εξαφάνιση κάθε εστίαση. Λοιπόν, σε μια τέτοια σκοπιά που τη χρησιμοποιούσαμε σαν τουαλέτα, μια μέρα καθώς καθόμουν, βλέπω μέσα από τις πέτρες και προεξήγει λιγάκι ένα χαρτάκι. Σαν τσιγάρο. Και το τραβάω και έλεγε «Εδώ θα αφήσω τα κόκαλά μου και ένα όνομα». Και είχε αρχίσει και το χαρτί και τρύπαγε. Κάποιος σκοπός, κάποιος από τότε. Πάλι εδώ είσαι. Καθάρισε, ρε.
κάτσε. Πέντε μήνες στο κρεβάτι έκανα εγώ, ρε. Τι γιατροί, τι πουτάνες. Και βάλα και την τσούφρα. Σε μια μεγάλη εγώ, ρε. Για μια κολοτσούφρα. Από πού είσαι. Από πού είσαι, ρε. Ρε μαλάκα. Αυτό που ήταν χαρακτηριστικό στο Σταύρο ήταν το βλέμμα του, ήταν τα μάτια του. Αυτό είδα στο προξενείο της Άννας και ούτε καν το ρώτησα αν έχει τελειώσει τη σχολή, αν έχει ξαναπαίξει στο κινηματογράφο, αν έχει παίξει στο θέατρο κλπ. Αυτό που λέει ο Καζάν, ψάχνω να βρω ηθοποιούς με πεινασμένα μάτια, όχι χορτάτος από επιτυχίες ή από δόξα ή από χρήμα. Δούλεψα 10 μέρες στο λιοντάρι. Δεν θα κάνουμε διαλογική συζήτηση. Αυτά είναι φτηνές και γελίες δικαιολογίες. Σου μιλάω σαν φίλος. Πώς θα κρατήσεις. Μια. Δυο. Πέντε. Στις χίλιες. Στις 2000. Κάποτε θα σπάσεις. Αυτή ήταν η βίλα. Η βίλα του Γλάστρα. Εκεί πέρα. Του διοικητή. Και εδώ είχαμε στήσει το πάλκο, εδώ, που γίνονται γιορτές. Εδώ λοιπόν όταν ήρθαμε, καταρχήν δεν ήταν τα κτίρια όπως είναι τώρα, έχουν πέσει, πάντα εγκαταλελειμμένα, αλλά υπήρχαν οι σοβάδες, υπήρχαν πόρτες, αν θυμάμαι καλά, αλλά όμως ήταν ταλαιπωρημένα τα κτίρια, δεν ήταν ένα στρατόπεδο που λειτουργούσε. Κανονικά θα έπρεπε λοιπόν να έχουμε λεφτά να τα επαναφέρουμε όλα τα κτίρια στην κανονική τους μορφή. Δεν είχαμε λοιπόν λεφτά και σκεφτήκαμε με τον Γιάννη τον Καραϊτζή, τον σκηνογράφο, μια ιδέα και βάλαμε ξυλία, πώς βάζουν σκαλοσιές, ξύλινες, που υποτίθεται ότι οι στρατιώτες το βάφουνε. Και είχαμε βάψει ορισμένα σημεία πάνω στους σοβάδες, υποτίθεται ότι είναι εργασίες για αναπαλαίωση, ας πούμε, των κτηρίων. Απλώς η βίλα ήταν στη θέση της. Αυτή τη βίλα τώρα που βλέπουμε εκεί πέρα, που έχουμε γυρίσει με τον Γιώργο το Μοσχίδη, το πρώτο βράδυ που έφτασε ο Μοσχίδης εδώ πέρα, άκουγα τη φωνή του που φώναζε «Πού είναι ο βασανιστής ο Βούλγαρης, με έφερε εδώ πέρα για να πεθάρω, θέλω να φύγω, θέλω να φύγω».
Επειδή είναι και το πρώτο ταξίδι που κάνω μαζί σου, μετά από τόσο χρόνο, αισθάνομαι τυχερός που το πραγματοποίησα αυτό το φιλμ. Το έχεις παίξει το κυνηγητό μαζί μας. Πήρε την κρέμα σου. Άνοιξε τον κόλο σου. Ξέρεις πολύ πυρέ. Ξέρεις τσάρα μαρέ. Είναι οι παλαμίδες. Το συνέστημα, από τη στιγμή που σκέφτεσαι κάτι το οποίο έχει μια παράδοση αίματος, βίας, ανθρώπινης εξουθένωσης και που είναι αυτά είναι τα κίνητρά σου για να ασχοληθείς με αυτό το κομμάτι της ιστορίας, ας πούμε, της πολιτικής ιστορίας του τόπου, πέρα από την ιστορία που θα βρεις, που θα συγκεντρώσει όλα αυτά τα στοιχεία, αυτό το συνέστημα σε ακολουθεί στο γύρισμα. Και επίσης, διαμορφώνει ένα κλίμα και για τους ανθρώπους που δουλεύουν στην ταινία. Εδώ λοιπόν λειτουργήσε, σε αυτό το σημείο λειτουργήσε η εφευρετικότητά μου. Εγώ κανονικά ήθελα 250 κομπάρσους εδώ πάνω. Μεταπολίτευση, λέω πού θα πάω, στις πολιτικές παρατάξεις, στις νεολαίες. Πάω στην ΚΝΕ, κανένα ενδιαφέρον, κανένας. Δεν δεχόταν να έρθει για 5 εβδομάδες. Πάω στο Ρήγα. Το πρόβλημα ήταν ότι εγώ ήθελα κουρεμένους τους νέους. Και τότε της μόδας ήταν τα μακριά μαλλιά. Και κανένας δεν ήθελε να κουρευτεί. Και κάνουμε αίτηση στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Ήταν υπουργός ο Αβέροφ τότε. Η ταινία ήταν εξ ολοκλήρου παραγωγή του κέντρου κινηματογράφου, ενός εθνικού ιδρύματος, εν πάση περιπτώσει. Και αποφασίζουν και μου δίνουν 75 στρατιώτες κατηγορίας Ι4. Δηλαδή στομαχική, ψιλονευρωτική. Και σας είπα πριν πως ήρθαν και εγκατασταθήκαν. Όταν λοιπόν έρχεται η Βασίλισσα που ακολουθούσε αυτό το μονοπάτι, η τελετή της, εγώ ήθελα περισσότερο κόσμο από 75. Λοιπόν η κάμερα ακολουθούσε τη Βασίλισσα, ερχόταν προς τα πίσω και έβλεπε εκεί στο ύψωμα, ας πούμε, τους 75. Ε? Πόση καλοσύνη γύρω μου και εντός, από του παντός τη μεγαλοσύνη, μάρκα με προσμένη, μ' ανοιχτό πανί, τη 7 ουρανή πάνω μ' ανοιγμένη. Με το που γύριζε πάλι, ήταν μονοπλάνα αυτά, με το που γύριζε πίσω στη Βασίλισσα, αυτοί φεύγανε τρέχοντας από εκεί και ερχόντουσαν εδώ πέρα.
Εδώ. Ω, και φωνάζανε. Περνάγαμε από εδώ. Με το που πέρναγε η κάμερα, φεύγανε από πίσω όλοι και πηγαίνανε κοντά στη βίλα του Γλάστρα. Δηλαδή ήταν 75 που στη... Νομίζω δηλαδή, μπορεί να μην... Στη σκηνή φέρονται πάνω από 150 άτομα. Το κινηματογραφικό υλικό που βρήκα από εκείνη την εποχή ήταν από τα αρχεία της Arthurang, όπου είχα πάει στο Λονδίνο. Είχα μάθει ότι υπάρχει εκεί υλικό και μου έκανε βέβαια εντύπωση το πώς λειτουργούσε το αρχείο τους. Δηλαδή με το που έφτασα υπήρχαν οι καρτέλες, τι ψάχνουν να βρω. Έφυγε η καρτέλα, την έπαιρνε ένας υπάλληλος της εταιρείας και σε τρία λεφτά έρχονταν με ένα καρότσι με τις κόπιες και έβλεπα. Λοιπόν, το μοναδικό, γιατί εγώ ήθελα την ταινία και το Happy Day, ο τίτλος Happy Day, έχει να κάνει με μία πληροφορία από την έρευνα που είχα κάνει, ότι εδώ ένα συνεργείο του BBC είχε γυρίσει ένα προπαγανδιστικό φιλμ το πόσο καλά περνάνε οι κρατούμενοι. Το πόσο σημαντικό έργο γίνεται. Πόση καλοσύνη γύρω μου και εντός από του παντός τη μεγαλοσύνη. Βάρκα με προσμένη μ' ανοιχτό πανί κι οι εφτά ουρανοί πάνω μ' ανοιγμένη. Σήμερα εγώ, ο πρώην αμαρτωλός, ο πρώην αποκλεισμένος από το πραγματικό νόημα της ζωής, εγώ εσήκωσα τη μητέρα στα χέρια μου. Την εσήκωσα ψηλά μαζί με άλλα παλικάρια. Την μετέφερα με συγκίνηση, με σεβασμό. Με λατρεία από το λιμάνι του νησιού μας, για να μην πατήσει το πόδι της στη γη. Τα μάτια μας δακρύζανε, αλλά και τα δικά της. Και εδώ όμως είχα το πρόβλημα ότι εγώ χρειαζόμουν τη μουσική, όχι στο τέλος, που συνήθως είναι το τελευταίο κομμάτι της διαδικασίας μιας ταινίας, μετά το μοντάζ. Χρειαζόμουν εδώ τη μουσική. Γιατί εδώ είχαμε, σε αυτό το μέρος, είχαμε φτιάξει μια εξέδρα μεγάλη, που διαδραματίζεται το τελευταίο μέρος της ταινίας, με τα τραγούδια, με τους στίχους, με τον Κονφερασιέ, με τον Τζίμι τον Τίγρη, με τον Τζακ Νάιτ. Με τον Διονύση λοιπόν ξεκινήσαμε, πριν ξεκινήσει η ταινία, να ψάχνουμε το τι είναι αυτό το μουσικό άκουσμα της ταινίας. Πώς εντάσσεται, πώς καταγράφει την εποχή, πώς σηματοδοτεί την ατμόσφαιρά της. Και ξεκινήσαμε από βόλτες. Θυμάμαι ότι πηγαίναμε στο Άλσος, πεδίο του Άρεως, στο Εγάλιο, στα αναψυχτήρια, για να ακούσουμε αυτές τις ορχήστρες, οι οποίες δεν είναι το τέλειο σαξόφωνο, δεν είναι οι τέλειες τρομπέτες, είναι λίγο φάλτσες, λίγο περισσότερο δυνατά. Δηλαδή προσπαθούσαμε να βρούμε την ατμόσφαιρα της μουσικής που να μην είναι ο απόλυτα ελεγμένος ήχος που βγαίνει σε μία ηχογράφηση ενός δίσκου, ενός μουσικού έργου μέσα σε ένα στούντιο.
Και επίσης οι στίχοι, επίσης, ήταν στίχοι από ποιητές του 30, που μέσα από ποιητικές ανθολογίες είχα κάνει ένα ξεσκαρτάρισμα και ο Διονύσης με έπαιρνε στο τηλέφωνο ή μου στείλνε, τότε δεν είχε πιάνο, αν θυμάμαι καλά, είχε ένα οργανάκι απλό και έπαιζε τις μελωδίες και έτσι ηχογραφήσαμε τα τραγούδια και τα είχαμε εδώ. Λίγοι και φτωχοί και ταπεινοί κι από μάνα σκλάβα γεννημένη κι άξαφνα θεόρατη τρανή. Τόχοι τούτη η γη συστοιχειωμένη, λίγοι και φτωχοί και ταπεινοί κι από μάνα σκλάβα γεννημένη. Τόχοι τούτη η γη συστοιχειωμένη, τόχοι τούτη η γη. Λίγοι και φτωχοί και ταπεινοί κι από μάνα σκλάβα γεννημένη. Τόχοι τούτη η γη συστοιχειωμένη, τόχοι τούτη η γη. Πού κρυβόσουνε? Ποιος έκρυβε? Έχει προκύψει ένα ιδιόμορφο θέμα τυπικής διαδικασίας. Εκείνη τη νύχτα που τα όργανα εφάρμοσαν τη σοφρονιστική διαδικασία τους, έκαναν αναφορά ότι αποπειράθηκες να αυτοκτονήσεις. Ότι έπεσε στη θάλασσα από δική σου βούληση και πνίγηκες. Η αναφορά αυτή πήρε το συνηθισμένο δρόμο. Πρωτοκολλήθηκε, διαβιβάστηκε και ήρθε μία έγκριση του θανάτου σου. Τώρα είμαι νεκρός. Ακριβώς. Τυπικά είσαι νεκρός. Να και η ληξιαρχική πράξη του θανάτου σου και η επικύρωσή της. Μπορείς να διαβάσεις, είναι απολύτως έγκυρα. Έχεις διαγραφεί από τα βιβλία των ζωντανών. Δηλαδή το φινάλε έχει γυριστεί σε κάποια τέτοια σπηλιά. Νομίζω ότι είναι από, από αυτό το σημείο, από εδώ πέρα που περάσαμε. Δεν θυμάμαι ακριβώς πού. Πριν από τη σπηλιά υπήρχαν κάτι βράχια που αποκαλυπτόταν ο Γιαρελής. Δεν είναι εκείνο το σημείο, όχι. Είναι ο Καλάρογλου και ο Γιαρελής που έρχεται. Ο Καλάρογλου είναι μέσα στο ξύλινο πάσαρο και ο Στάθης ο οποίος έρχεται.
το ομοφιλοφιλικό στοιχείο υπάρχει στην ταινία. Όχι μόνο μέσω του Τζούμα, του παπά δηλαδή, αλλά εγώ θα λέγω ότι ακόμα και στη σκηνή του φινάλε. Και όταν φύγαμε από τη Γιάρο, που δεν κάτσαμε χρόνια, 8 μήνες κάθισα. Μετά τα γεγονότα του Πολυτεχνείου ξανά άνοιξε η Γιάρος. Ήρθε ένα σκάφος του Λανδρή και μας πήρε και μας πήγε στη Σύρα. Και από τη Σύρα πήραμε το πλοίο της γραμμής για να πάμε στην Αθήνα. Οι 25 που είχαμε απομείνει. Όταν είδα τα γυναικεία κορμιά, ξαφνιάστηκα. Είχα αρχίσει να τα ξεχνάω. Ξαφνιάστηκα. Δηλαδή, αν δημιουργηθήκαν ερωτικές σχέσεις κάτω από αυτές τις συνθήκες, το θεωρώ απολύτως φυσικό και όμορφο. Νομίζω ότι από αυτή την περίοδο, αυτή η περίοδος, έχει να κάνει με μία πολύ σκληρή, αντισόπιτη, φρικτή σύγκρουση. Και θες να σου πω και κάτι. Μπορεί αυτή η περίοδος να ήταν και ευεργετική για το δεσμό που έχει ο ένας με τον άλλον. Ακόμα και στις διαφορές. Ο ίδιος πόνος τελικά ήταν. Ο ίδιος πόνος ήταν. Κάτσε να κάτσω λιγάκι εδώ πέρα γιατί κουράστηκα. Όχι, δεν θέλω, εδώ πέρα θα κάτσω. Άσε με ρε. Θα φέρει βροχή, ε. Θα φέρει βροχή. Σκέψου ότι βάζανε τον κόσμο και ανέβαζε πέτρες και γράφανε «Ζήτω η Ελλάς», ας πούμε. Σκαλοπάτια εδώ πέρα, κοίταξε τι γίνεται. Και λαξευμένη πέτρα δηλαδή που έχουμε, ε. Δουλεμένη πέτρα. Λοιπόν, μου έρχεται μια ιστορία ένας θαυμαστής της ταινίας και συλλέκτης πληροφοριών για τη Μακρόνισο. Μάζευε φωτογραφικό υλικό, ντοκουμέντα, όπως και εσύ. Και ήρθα στο γραφείο για να του δώσω ένα DVD της ταινίας. Και μου είπε ότι σε μία από τις επισκέψεις του εδώ πέρα, καθώς προχωρούσε αυτό το δρόμο εδώ, είδε από μακριά μία μεγάλη ομάδα ανθρώπων να έχετε τρέχοντας, σηκώντας χώμα, σκόνη. Και σταμάτησε περίεργος, γιατί είδε ξαφνικά να ζωντανεύουν μνήμες, διάφορες. Και καθώς πλησιάσανε, η παρέα αυτή ήταν η μυστική αστυνομική και στη μέση ο πατέρας Μπους, που σε ένα από αυτά τα καλοκαίρια που έχετε στην Ελλάδα, είδε το νησί, του άρεσε.
αράξανε το κότερο, μάλλον στη ΣΦΑ, από εκείνο το σημείο, και έκανε τζόκιν. Ε? Ναι, είναι μια πολιτεία αυτό εδώ πέρα, ε. Πολιτεία κανονική. Γιατί αυτά έπρεπε να είναι σκεπασμένα. Διάφορα γραφεία πρέπει να ήταν αυτά. Στρατολογικά γραφεία κλπ. Και κάτω είναι οι σκηνές. Σε αυτά τα σημεία ήταν οι σκηνές. Πρέπει να εξοντώσουμε τις μύγες. Προς τούτο έκαστος υποχρεούται να παραδίδει τουλάχιστον 20 μύγες την ημέρα. Εις τον αγώνα αυτόν θα εκτιμηθεί η συμβολή εκάστου και θα αποκαλυφθούν οι αδιάφοροι. Οι απρόστιμοι θα υποστούν βαρυτά τα σκυρώσεις. Από τη σήμερον, ένα είναι το σύνθημα που κυριαρχεί. Πόσες μύγες μάζεψε, μήπως τους έχασε το χρέος του. Οφείλεται εις την οχράν σπυροχέτη. Κατεξοχήν η νόσος μεταδίδεται δια της συνουσίας. Εκτός όμως της συνουσίας, η σύφυλης δύναται να μεταδοθεί και δια του φιλήματος, ξυρίσματος ή και με οποιονδήποτε άλλον τρόπον ήθελε έλθει το μικρόβιο εις επαφή με το σώμα. Τα εκ των συμφιλητικών γονέων προερχόμενα παιδιά, εάν δεν πεθάνουν αμέσως μετά τη γέννησή τους, θα εμφανίσουν αργότερον διαφόρους παθήσεις. Σβήστε με, πληρώνω όλα τα χρέη μου. Αυτά δεν είναι μύγες. Ναι, αλλά αύριο θα βγουν χιλιάδες. Εσείς δεν λέτε ότι πρέπει να γίνει εξυγίανση. Καταθέτω 10.000. Θα μέτρησε. Ο κανονισμός ορίζει μύγες, όχι αυγά. Να τα πάσω αρμοδίω. Είναι αυτές μύγες, ναι ή όχι. Τώρα δεν είναι τίποτα. Είναι προϋποθέσεις για μελλοντικές μύγες. Η ιδέα για τις μύγες προέκυψε από το βιβλίο του Ανδρέα του Φραγκιά, ο Λοιμός. Δύο ήταν τα πολύτιμα κείμενα που με βοηθήσανε. Τα ντοκουμέντα του Μάργαρη και το μυθιστόρημα ο Λοιμός που κυκλοφόρησε στη διάρκεια της δικτατορίας. Δηλαδή στο Λοιμό βρήκα τον τρόπο να ελιχθώ διαχρονικά, να μην ντε και καλά το ταυτίσω με τη συγκεκριμένη εμπειρία της Μακρονήσου το θέμα μου και να το ανοίξω σαν ένα στρατόπεδο στο πουθενά. Στην τρέλα και στη βία και στην παράνοια ενός τέτοιου στρατοπέδου. Η ιδέα λοιπόν από τις μύγες είναι του Φραγκιά και άλλα σημεία μέσα στην ιστορία. Τις μύγες. Ποιες μύγες. Αυτές που έπρεπε να πιάσεις. Δεν έχω. Το ξέχασες, δεν μπόρεσες ή δεν θέλησες. Δεν πρόλαβα. Περίμενε στην άκρη. Όταν τέλειωσα την ταινία και έπρεπε να βρω ήχους μύγας, δεν έβρισκα. Και θυμήθηκα τον Αλέκο το Σακελάριο, το σκηνοθέτη, ο οποίος ήταν μίμος. Και τον είχα ακούσει ότι κάνει καταπληκτικά τις μύγες. Και τον πήρα στο τηλέφωνο, είχε τηλεφωνητή, ένας από τους πρώτους εκείνη την εποχή που είχε τηλεφωνητή στο σπίτι, και το έφυσα παραγγελία ότι τον ψάχνω. Με πήρε στο τηλέφωνο. Μου λέει τι σημαίνει Παντελή, λέω αυτό και αυτό κύριε Αλέκο. Έχω κάνει μια ταινία και ψάχνω να βρω μύγες και δεν βρίσκω. Μου λέει να έρθω εγώ στο στούντιο. Και ήρθε στο στούντιο και μου λέει τι ακριβώς μύγες θέλεις. Θέλεις να πετάνε, θέλεις να καβαλάει μία την άλλη. Πράσινες μύγες, λευτές μύγες. Και τους ήχους που έχω βάλει στην ταινία είναι η ικανότητα του Σακελάριου να μιμείται. Είναι εδώ. Παρακαλείται ο παραγωγός της ταινίας Happy Day να έλθει να παραλάβει το βραβείο του. Ο Παντελής Βούλγαρης, σκηνοθέτης του Happy Day, παρακαλείται να έρθει να πάρει το βραβείο του. Δύο ειδών αντιδράσεις εγώ είχα όταν παίχθηκε η ταινία. Και τις καταλαβαίνω και τις δύο. Κυρίως καταλαβαίνω την αρνητική πλευρά.
Δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι που είχαν περάσει εδώ τις, τις εμπειρίες αυτές και όταν ακούσανε Μακρόνισσος, Happy Day, Μακρόνισσος κλπ. Ο καθένας, και αυτό συμβαίνει, είναι φυσικό, να περιμένει να δει τη δικιά του ιστορία, τη δικιά του περιπέτεια, τη δικιά του εμπειρία. Και σε ένα βαθμό τους έλειψε κάτι τέτοιο. Και υπήρχε και ένα άλλο μεγάλο κομμάτι πάλι, και ανθρώπων βεβαίως που ζήσανε τις εμπειρίες, αλλά και άλλων που δεν τις ζήσανε, που βρήκανε μια τολμηρή, τη βρήκανε τολμηρή την αφηγηματική της ταινίας, την αισθητική της, τις ερμηνείες, τελικά το αίσθημα που περικλεί ένα φιλμ. Συγκίνησε δηλαδή. Πράγματα που κοστίζουν και στις δύο πλευρές αφήνουν τραύματα και στις δύο πλευρές. Τελικά μένει απ' έξω το ανθρώπινο στοιχείο που έχει το ενδιαφέρον, το πιο σημαντικό ενδιαφέρον σε αυτά τα χρόνια. Πώς υπογράφεις μια δήλωση? Πώς περνάς από τη μία πλευρά στην άλλη? Πώς γίνεσαι ήρωας? Πώς αντέχεις? Πώς πιστεύεις τόσο σημαντικά κάτι που σε κάνει να ξεκολλάς από το σπίτι σου, να γίνεσαι παρανάλωμα μέσα στην ιστορία? Τι πιστεύει η μία πλευρά και τι πιστεύει η άλλη για την Ελλάδα? Και νομίζω ότι από πολύ παλιά αυτό το συναισθηματικό αλυσβερίσι χαρακτηρίζει και σημαδεύει τον Έλληνα. Από την Επανάσταση του 21 και μετά είναι άπειρα αυτά τα παραδείγματα. Αντιδράσεων ακραίων από το ίδιο πρόσωπο. Τη μία στιγμή ήρωα, την άλλη καταδότης. Την άλλη στιγμή συμφιλιωμένος με τον αντίπαλο, την άλλη τον κυνηγάει η λυσαλέα. Σαν να μην αντέχεται η αγάπη. Σαν να μην αντέχεται η αγάπη. Και να πρέπει να πάρει τη διέξοδο της ρήξης πολλές φορές. Πρόκειται για ένα τραγούδι που γράφτηκε για την ταινία του Παντελή. Δεν μπήκε μέσα στην ταινία, αλλά να όμως το τραγούδι. Δεν έχει πώς της ταινίας μας το φως. Μια κοιλίδα μόνο σκάει και το καίει και το γεννάει. Μια κοιλίδα μόνο σκάει και το καίει και το γεννάει. Την Ελένη μακρονίζει, ο λαός έχει νικήσει. Σκάει αλυσίδωτος μες στο αίμα του παντός. Προδοσίες και ψευτιές και μουρλές πολιτικές. Όποιος λύγησε εκεί, λέω για πάντα έχει σωθεί. Όχι που είναι στη ζωή, μα που υπόλοιπα.